Σήμερα είναι μια πολύ μεγάλη μέρα για τον Άπλιο και θα μου επιτρέψετε να πω για ολόκληρη την Ανατολική Πελοπόννησο. Μετά γενιάζεται να υπογράφουμε σήμερα τη σύμβαση για ένα πολύ μεγάλο έργο, τη Μαρίνα του Ναυπλίου. Ολοκληρώνονται οι διαδικασίες που κράτησαν 15 χρόνια, από το 2008. Στο ξεκίνημά του το έργο αυτό θα έχει ένα προϋπολογισμό 20 εκατομμύρια ευρώ, στην ολοκλήρωσή του 100, και θα επηρεάσει την οικονομική ζωή μέχρι τη μονεμβάσια. Θέσεις εργασίας, προβολή της περιοχής, εξυπηρέτηση του συγκεκριμένου θεματικού τουρισμού. Νομίζω είναι ένα πολύ καλό μήνυμα η σημερινή υπογραφή για την ανάπτυξη, την παραπέρα ανάπτυξη αυτής της πανέμορφης σε παγκόσμιο επίπεδο πόλης, της πόλης του Ναυπλίου. Την επόμενη εβδομάδα, μεγάλη εβδομάδα, θα υπογράψουμε με τον εργολάβο και τα δερβενάκια, δηλαδή τη διασύνδεση της Αργολίδος με τον αυτοκινητόδρομο Α7. Αυτά είναι πολύ σημαντικά γεγονότα για τον τόπο και ευχαριστώ όλους αυτούς, και θα τους ονοματίσω, οι οποίοι συνέβαλαν και να γίνει η σημερινή υπογραφή και την επόμενη εβδομάδα να ξεκινήσει το έργο της διασύνδεσης του τουριστικού νομού, αυτού του παραδείσου που λέγεται Αργολίδα, με τον αυτοκινητόδρομο Α7. Είμαστε πολύ χαρούμενοι σήμερα. Και είμαστε χαρούμενοι γιατί αυτό που σήμερα ήρθαμε εδώ να κάνουμε, την υπογραφή της σύμβασης για τη σύμπραξη δημόσιου ιδιωτικού τομέα και την υλοποίηση της Μαρίνας, είναι αυτή η Ελλάδα που θέλουμε. Είναι πολλοί φορείς μαζί να συνεργάζονται έτσι ώστε να προκύπτει ένα μεγάλο έργο για το κοινό καλό. Ένα αναπτυξιακό έργο, ένα έργο το οποίο μπορεί να μας δίνει μεγάλες ελπίδες για το μέλλον, όχι μόνο για την πόλη του Ναυπλίου, αλλά για την Ανατολική Πελοπόννησο, για την Νότια Ελλάδα. Μόνο ευχαριστίες για σήμερα. Έχουμε κάνει την αυτοκριτική μας, ξέρουμε πού βρισκόμαστε και δεν θα επαναλάβουμε κανένα λάθος από αυτά που κάναμε. Κύριε Δήμαρχε, τι σημαίνει Μαρίνα για τον Ναύπλιο και την ευρύτερη περιοχή, βέβαια? Μαρίνα σημαίνει αναβάθμιση της περιοχής, σημαίνει ένα επίπεδο παραπάνω σε όλα και φυσικά ορίζοντες που ανοίγονται πολυδιάστατα και πολύπλευρα. Ο τουρισμός έχει συμβάλει στη λαϊκή οικονομία της χώρας, αδιαμεσολάβητα δίνοντας έσοδα στη μέση ελληνική οικογένεια, στη μικρή και μεσαία ελληνική επιχείρηση και σε όλους τους προορισμούς της χώρας, στα μεγάλα αστικά κέντρα, στα νησιά μας και στους υπηρετικούς προορισμούς. Τώρα, το Ναύπλιο είναι μοναδικής ομορφιάς, ξεχωριστός προορισμός. Το ίδιο το Ναύπλιο είναι ένα μπραντ από μόνο του και φυσικά οι υποδομές παίρνουν πολύ πολύ μεγάλο ρόλο στην ανάπτυξη για το σήμερα και το αύριο. Είναι μια προσπάθεια η οποία για πολύ πολύ καιρό πήγαινε μπρος πίσω. Κληθήκαμε να συμβάλλουμε και ως Υπουργείο Τουρισμού που να μπορέσουμε να βοηθήσουμε το έργο. Όσο πιο πολύ αναβαθμίζεται το τουριστικό προϊόν, τόσο πιο πολλοί ταξιδιώτες και τουρίστες έρχονται στο Ναύπλιο πιο υψηλού εισοδήματος, άρα δαπανούν περισσότερο, άρα ακμάζει παραπάνω η οικονομία της περιοχής. Είμαστε σε συνεργασία με όλους, φυσικά με τον Δήμαρχο και τον Δήμο και με την περιφέρεια και προσπαθούμε να βοηθήσουμε σε τέτοια έργα υποδομής που είναι και το στοίχημα της επόμενης τετραετίας. Τι έχουμε στοιχεία για τον τουρισμό φέτος? Κοιτάξτε, 17 δισεκατομμύρια, 600 εκατομμύρια ευρώ ήταν τα έσοδα πέρσι, πάνω από 2,5 δις από τον στόχο και αυτό το οποίο είχε προϋπολογιστεί από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους. Είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσω ότι μια που ήδη αφήξει είναι πάνω 20% και η κρουαζιέρα επίσης 20%, οι πρώτες ενδείξεις των προκρατήσεων για το 2023 είναι της τάξης του 10-20% πάνω από το 19 και από το 22. Το έχει ανάγκη η ελληνική οικογένεια, το έχει ανάγκη η ελληνική οικονομία και θα συνεχίσουμε να δουλεύουμε με αυτούς τους ρυθμούς.